στην ενίσχυση των υποδομών του τριτοκοσμικού, όπως το χαρακτήρισε ο Αλέξανδρος Καχρημάνης, νοσοκομείου Πρέβεζας. Θα κατευθυνθεί το σύνολο της έκτακτης χρηματοδότησης της περιφέρειας Ηπείρου από το Υπουργείο Εσωτερικών με το ποσό των 570.000 ευρώ. Η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αργά το μεσημέρι, με τον Αλέξανδρο Καχρημάνη να ανακοινώνει την ανάληψη πρωτοβουλίας μετά από συζήτηση που είχε με τις διοικήσεις και των άλλων νοσοκομείων της Ηπείρου. Η πρόταση συνάντησε την αποδοχή των άλλων παρατάξεων, με την επισήμανση ωστόσο αφενός λανθασμένων χειρισμών σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης για τη στήριξη των νοσοκομείων της περιφέρειας και αφετέρου των σημαντικών ελλείψεων σε προσωπικό, ειδικά στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Χτες έκανα με τα 5 νοσοκομεία της Ηπείρου μία συζήτηση για το ΕΣΠΑ για τα 12 εκατομμύρια και το ΕΚΑΠ και επίσης και για το διασυνοριακό Ελλάδα-Ιταλία που έχουμε περίπου από ένα 100 μέχρι ένα 900. Σήμερα θα μας πούν ακριβώς πόσο θα είναι στην κατανομή από την Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και εκεί συζήτησα για τα θέματα. Είδα ότι από όλα τα νοσοκομεία έχουν μπει κρατικά χρήματα κατά περιόδους και όλα είναι σε καλύτερη στάθμη από ότι είναι το νοσοκομείο της Πρέβεζας. Έτσι προτείνω τα 570 χιλιάρικα αυτά να πάνε εκεί και ό,τι άλλο χρειαστεί, εκτός από το μεράδι που τους πέφτει στα 12 εκατομμύρια ή στα λεφτά από το διασυνοριακό Ελλάδα-Ιταλία. Και αυτή θα γίνει μέσω προγραμματικής σύμβασης που θα περάσει στην Οικονομική Επιτροπή, αλλά η εργολαβία όλα θα γίνουν διά της περιφέρειας Ηπείρου. Την ανακοίνωση που έκανε ο κ. Περιφερειάρχης για τα 560.000 για την αναβάθμιση του νοσοκομείου Πρέβεζας, που δεν έχει ούτε τουαλέτες στα νοσοκομεία, στα δωμάτια, είναι πολύ σημαντικό, αλλά έτσι να κλείσω το θέμα ως προς το νοσοκομείο με το εξής. Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Ιωάννου, βάλτε και κομμάτι στον προϋπολογισμό για να μελετηθεί το νέο νοσοκομείο. Στην εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτησης, στη δεύτερη τακτική συνεδρίαση του σώματος, ο κύριος Καχρημάνης ενημέρωσε πως ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Στασούλας, ενημέρωσε τον ίδιο ότι το Υπουργείο Υποδομών ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης με 6,2 εκατομμύρια ευρώ για τη βελτίωση του δρόμου Πηγάδια έως Γέφυρα Πλάκας, στον οποίο οδικό άξονα σημειώθηκαν σημαντικές ζημιές λόγω κατολιστήσεων πριν από λίγες ημέρες. Και εγώ ζητούσα 8 εκατομμύρια στο κομμάτι από Πηγάδια μέχρι Γέφυρα Πλάκας και είπε ότι αυτή τη στιγμή θα μας δώσει τα 6.200, του είπε να το ανακοινώσει πλέον, και τα υπόλοιπα μόλις θα μπορεί παραπέρα θα μας δώσει και άλλα χρήματα. Έτσι η μελέτη που κάνουμε σε αυτό το δύσκολο κομμάτι θα στεφθεί υπό έργο προς εκτέλεση με τις ίδιες προδιαγραφές του δρόμου που έρχεται από τον κόμβο Τερόβο της Ιωαννίας και φτάνει στα Πηγάδια. Μη μου λέτε για μελέτη στο Καλέτζι Πλάκα και για τα χρήματα που σας ενημέρωσε ο πρόεδρος της Βουλής. Αναγνωριστική μελέτη κάνατε. Πώς πήγατε κατευθείαν σε ανάθεση μελέτης? Και όταν ήρθε 11 εβδόμου στην Πράμαντα ο κύριος Πρωθυπουργός, του είπα οι προηγούμενοι από σένα έταξαν εδώ 5 εκατομμύρια που δεν τα δώσαν ποτέ. Σας παρακαλώ κύριε Πρωθυπουργέ και εσείς κύριε Γενικέ, ήταν ο Καραγιάννης στο Υπουργείο, θέλω τα 5 εκατομμύρια και αν μπορούμε να γίνουν 8. Λοιπόν, στη συνέχεια έβαλα την υπηρεσία εδώ απάνω να μαζεύει τα στοιχεία. Ποια στοιχεία? Υπάρχει επί Βήχα το 1995 και επί Ζαρμπαλά μία μελέτη που, αν θα διαβάσετε τον κύριο Παπαδιαμάντη, γνωστό μελετητή στα Γιάννενα, απερίφθη και είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει σύραγγα. Δεύτερον, αν γινόταν σύραγγα θα ήταν αλλού Παπά Ευαγγέλιο και όχι της περιφέρειας Ηπείρου. Υπάρχει υπηρεσία σειράγγων στο Υπουργείο Υποδομών που ασχολείται με τις σύραγγες και μόνο.
Ακόμη ο κύριος Καχρημάνης αναφέρθηκε στην υλοποίηση του προγράμματος Εξοικονομώ, αυτονομώ που για την Ήπειρο οι πόροι των 60 εκατομμυρίων εξαντλήθηκαν σε διάστημα 20 λεπτών μέσα από μια διαδικασία που κάθε άλλο παρά δίκαιη μπορεί να χαρακτηριστεί. Προανήγγειλε ωστόσο την αλλαγή των κριτηρίων και της αξιολόγησης από το επόμενο πρόγραμμα που για την Ήπειρο θα υλοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021.